Στέλιο, τι θα κάνουμε σήμερα. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια χορηγία του Mystery Box. Για σένα που σου αρέσουν τα συλλεκτικά και τα Funko Pop από σειρές, ταινίες, anime και games, το Mystery Box είναι το καλύτερο συνδρομητικό κουτί για εσένα. Κάθε μήνα θα έρχονται στο σπίτι σου μπλουζάκια, Funko Pop, μπρελόκ, αφίσες και άλλα μικρά δωράκια σύμφωνα με τη θεματική του μήνα. Rick and Morty, Star Wars, Marvel, DC, Harry Potter και πολλά ακόμα είναι μερικά από τα past boxes που επίσης μπορείς να βρεις στο mysterybox.gr. Μπες στο mysterybox.gr για περισσότερες πληροφορίες, όπως και σε Facebook και Instagram, και στηρίζοντάς τους βοηθάς να συνεχίζουν να στηρίζουν αυτό εδώ το podcast. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Μόνο Ντροπή, εδώ που λέμε ντροπιαστικές ιστορίες σύμφωνα με δικές προτάσεις στο Instagram. Σήμερα μαζί μου Στέλιος Κακός Χαμός. Ας πανηγυρίσει κανείς μαζί σου, γιατί είναι λίγο καταθλιπτικό όταν είσαι μόνος σε ένα χώρο. Ναι, τελευταία το κάνει ο κόσμος για κάποιο λόγο. Δηλαδή συμβαίνει. Όχι πολύ, αλλά εντάξει, γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες στο κανάλι. Κυρίως γιατί θέλω τον original άνθρωπο που κάνει τα σάπια unboxing, τα κίνεζο τέτοια. Γιατί εγώ το είναι ο Κώστας της εταιρείας, τον τζάμπα βράγμα με τον Κώστα. Όχι, εγώ το οποίο είναι ξεκάθαρη έμπνευση, ρε παιδί μου. Φαίνεται η έμπνευση από που ήρθε. Το είπα και στο πρώτο επεισόδιο, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα που ήρθες και στο κανάλι είναι πιο επίσημο, ας πούμε, ότι εντάξει, για έγινε η δουλειά. Όποιο σάπιο μπορεί να πάρει. Πρέπει, νομίζω, ναι, πώς το λένε, το σημερινό βίντεο θα είναι μόνο ιστορίες από unboxing, ξέρω εγώ. Και θα αρχίσουμε να λέμε τα πάντα για τους Κινέζους, χωρίς λόγο. Ναι, ναι, ναι. Και απλά θα κράξουμε όλους τους Κινέζους. Ιβάν, με βλέπεις, ε. Αν θέλετε να στείλετε προτάσεις για ντροπιαστικές ιστορίες, θα βρίσκετε κάπου στην οθόνη το Instagram, το Tukutubi. Να πάτε να κάνετε follow για να βλέπετε τα stories που σας στέλνω και αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τις προτάσεις σας. Δεν φαίνεται πολύ, αλλά μην αγχώνεστε. Λοιπόν, και επίσης το Instagram του Στέλιου, το οποίο έχεις αρκετά follows, δεν χρειάζεσαι. Εσείς πηγαίνετε όλοι οι δικοί μου όμως. Όσοι έχετε κάνει follow το Tukutubi και δεν έχετε κάνει follow το Κακό Χαμό, θα σας κάψουν το σπίτι. Όχι, θα σας κάψουν το σπίτι, θα το βάλουν. Απλά φωτιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω ένα εδώ για πανεπιστήμιο, σου έχω. Ωραία, οκ. Okay. Σου έχω. Έχεις για πανεπιστήμιο, σούπερ. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω πολλά για πανεπιστήμιο, γιατί δεν κοινωνικοποιούμε στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να προκύψουν οι ντροπιαστικές ιστορίες. Ακριβώς εδώ σε έχω. Ναι, τώρα θα ταιριάξει πολύ ωραία. Ναι, ωραία, γιατί... τέλεια. Σε ακούω. Σε αυτό το σημείο θα πω. Κάτσε το μοντάζ. Θα διακόψω πολλές φορές από εδώ και πέρα. Και μετά θα κάνω ένα recap. Λογικά θα προσπαθήσω να βάλω στην οθόνη να ανακούσετε την ιστορία χωρίς διακοπές κάπου σε αυτό. Εντάξει. Επειδή με το Στέλιο δεν πρόκειται να βγάλουμε ποτέ, ιστορία ποτέ. Απλά θα λέμε μαλακίες 2 ώρες συνεχόμενα. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, για να σε προετοιμάσω τώρα, έτσι πολύ ωραία. Σκέψω ότι είχα ξεκινήσει το κομμάτι βίντεο. Ναι. Με το που είχα δει ότι πέρασε σε μια σχολή. Αυτό ήταν το starting point, ρε παιδί μου. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μέχρι να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, η σχολή, εκεί πέρα αυτή την νεκρή ζώνη. Δεν υπήρχε τίποτα στη ζωή μου. Ξέρεις, ήταν αυτό το. Ναι, απλά περίμενα να φτάσει η ώρα που θα ξεκινήσει η σχολή και δεν ξέρω τι είναι αυτό, 18, το άγνωστο. 18 χρονών δηλαδή. 19 κιόλας. Δεύτερη φορά πανελλήνιος, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Α, δεύτερη φορά πανελλήνιος. Δεν ήθελα να το χάσω. Οπότε είπα, ξέρεις, άλλη μια φορά. Ναι, καλά θα μου έρθει. Εγώ πάντως το λέω πολλές φορές αυτό, ότι το να δώσει δεύτερη χρονιά πανελλήνιες. Βασικά έχω ένα φίλο ο οποίος δίνει κάθε χρονιά πανελλήνιες για τη φάση. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Θα τον φέρω στο podcast, ναι, να αγχώνεστε. Θέλω να μάθω. Αλλά κάθε φορά πανελλήνιες. Οπότε είναι αυτό. Έχει εκμεταλλευτεί όλο το. Έχει περάσει σε σχολή. Δεν είναι ότι δεν. Απλά δίνει πανελλήνιες για τη φάση, ρε παιδί μου. Αυτό. Του αρέσουν οι πανελλήνιες. Δεκτό. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω. Και πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που δίνουν πάνω από μία φορά πανελλήνιες. Γιατί το να τραβήξεις αυτό το πράγμα δεύτερη φορά. Που δεν κερδίζεις πουθενά κάτι, ρε παιδί μου, με τις πανελλήνιες. Δηλαδή, ναι, και στη σχολή που ήθελες να περάσεις. Να περάσεις όντως αυτό που ήθελες τόσο πολύ. Μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Βλέπεις τι γίνεται. Βλέπεις την ανοργάνωση. Εγώ όταν είχα πάει. Είσαι ακόμα πανεπιστήμιο, βέβαια. Την πρώτη φορά που πήγα πανεπιστήμιο, λέω: ωραία, ήρθα σε ένα κτίριο και δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα χάος, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και λες: τι γίνεται. Εγώ διάβασα ένα χρόνο. Γαμήθηκα ένα χρόνο. Όχι, ξέρεις κάτι. Όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και είναι απλά αυτό που είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, να το πούμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Μπαίνεις μέσα και λες: εγώ δεν διάβασα ένα χρόνο για να έχω αυτή την αντιμετώπιση. Ωραία. Και μετά έρχομαι θέλω εγώ. Κόκκινο χαλί. Ναι. Θέλω αυτό, όλο. Αυτό. Θέλω να έρχονται οι καθηγητές και να μου φυλάνε το χέρι σε φάση καλώς ήρθατε. Θέλω δουλειά. Και ξέρεις, έχω γράψει 12.000 μόρια, δεν έχω γράψει καλά. Ναι, βέβαια. Αλλά. Μου αξίζει. Ναι. Και το θέλω. Το θέλω όλο. Για πες για πανεπιστήμιο. Οπότε, ναι, σκέψω ότι εγώ είχα δώσει και δεύτερη φορά. Ωραία. Και ουσιαστικά
τότε είχε ξεκινήσει η φάση με το YouTube. Δεν ήξερα καν ότι ακόμα ελληνικό κομμάτι ήταν τελείως άγνωστο, ήταν στις αρχές σχετικά. Ναι, όλοι όσοι έχετε ασχοληθεί με το YouTube. Ήταν κάπου εκεί πέρα, 11-12. Ήταν ένα χάος η αλήθεια. Ήταν πολύ χάος. Οπότε σκέψω, ναι, αντίστοιχα και αυτά που έβγαζα. Ναι. Ούτε βλεπόντουσαν, ούτε τίποτα αξιόλογο. Ήταν κάτι για το οποίο δεν μπορώ να είμαι περήφανος γενικά. Όπως... Εγώ συνεχίζω να βγάζω πράγματα που δεν βλέπονται, μην αγχώνεσαι. Δηλαδή, και εγώ, ρε παιδί, μα το θέμα είναι να το σώσουμε. Ναι, πρέπει να το σώσουμε. Απλά πρέπει να σώσουμε το YouTube και το gaming. Πρέπει να το σώσουμε. Το YouTube μια γαμάει. Δύο άτομα τώρα αυτό το πιάζουμε. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Όσο το πιάσατε, καλά είναι. Μετά από δύο χρόνια πανελλήνιες, έχω δώσει, έχω περάσει σχολή, ρε παιδί μου, έχω μάθει σχολή, τέλος πάντων, στην οποία είμαι ακόμα. Για κάποιο λόγο, άμα βλέπω καθηγητής, αγαπάω πάρα πολύ. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι και ανάλογα τη σχολή. Δηλαδή, σκέψω ότι πέρασε μια σχολή που με το που μπήκα εκεί πέρα, μετά από ένα χρόνο μπήκε σε άλλο πεδίο από αυτό που ήμουν. Ναι, okay. Ήταν οικονομικό, πήγε στο τέταρτο. Που ήταν πολύ μαθηματικά και ήμουν έτσι. Τέλεια, κομπλέ. Μόνο ντροπή. Ναι, τέλειο. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε σιγά-σιγά έχει αρχίσει τώρα αυτό με τα βίντεο. Ναι. Και ξεκινάει η σχολή. Εγώ, ο Στέλιος του τότε, όχι απλά ντροπαλός, σου μιλάω σε αειδιαστικό επίπεδο. Okay. Να ντρέπομαι να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μου πει κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Να ντρέπομαι να κάνω παραγγελία στο τηλέφωνο. Ντρέπομαι να κάνω παραγγελία από για κοντά. Πάρα πολλά χρόνια ντρεπόμουν να ζητήσω χαρτοπετσέτες από άλλο τραπέζι σε εστιατόριο. Καλή ώρα. Ναι, αυτό. Ναι, σου μιλάω για απελπιστική ντροπή. Ναι. Οπότε, νέο περιβάλλον, είμαι σε φάση. Λοιπόν, αρχίζω να μιλάω με τον εαυτό μου τώρα. Στέλιο, ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Ήρθε η ώρα η κοινωνικοποίηση. Οπότε σιγά σιγά αναγκαστικά ξεκινάνε σιγά σιγά μαθήματα, πηγαίνω και λοιπά. Και αρχίζω και βλέπω κάποια άτομα από εδώ και από εκεί και εκείνη στην ίδια φάση με μένα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτοί μπορούν να αναπτύξουν μια κουβέντα σε αντίθεση με μένα. Ναι. Οπότε να βλέπω κάποιες παρέες και εγώ να μην μπορώ να ξεκινήσω μόνο με την κουβέντα και να τους βλέπω να μιλάνε και εγώ να με ξέρω απλά από κοντά και να κάνω. Στην περίπτωση εξής, δείτε με. Σε νιώθω τόσο πολύ. Τώρα που πας στη σχολή σου. Ναι. Okay. Αυτό που υπάρχει κόσμος, ρε παιδί μου, έξω από τις αίθουσες, ναι, που αράζει, ναι, ναι, και μιλάει, ή έστω υπάρχουν κάποια πηγαδάκια, ας πούμε. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλει να μπει στα πηγαδάκια, απλά κυκλοφορεί τριγύρω να δει αν θα τον τζιμπήσουν τα πηγαδάκια ή απλά παλιά, άμα είναι άχρηστος. Ναι, 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 στις αρχές ήμουν έτσι. Τώρα πηγαίνω σχολή και με. Δε. Με χαίρεστε όλοι, ρε μάλλον. Ποιο κορέι είναι, ρε. Αλλά τότε ήμουν πραγματικά, ήταν αυτό που ήταν πηγαδάκια και, ναι, εγώ έτσι. Και από μέσα μου έλεγα βοήθεια. Ναι, ναι. Είμαι και εγώ εδώ, κοινωνικοποίηση, βοηθήστε με κάπως. Ξέρεις ποιο, είναι επειδή εγώ έχω να πω σαν αντικοινωνικός άνθρωπος, ότι ρε φίλε, είναι το bullying της κοινωνίας που σε κάνει να νιώθεις άσχημα που δεν είσαι σε αυτό, αλλά δεν θες να αλλά είσαι σε αυτό. Ναι, ναι. Απλά θέλεις να περάσει θέλω ο χρόνος σου μέχρι αυτό, να μπει στο μάθημα. Θέλω κάπως να γίνει όλο αυτό, ρε παιδί μου, καλύτερο για εμένα. Αλλά τώρα που μπαίνω με το VR, ας πούμε, και παίζω VR μέσα στους διαδρόμους, ξέρω εγώ, είμαι περίεργος. Τώρα με λένε όλοι περίεργο, ναι, για κάποιο λόγο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Κοινωνικοποίηση και ναι, πράγματα. Επειδή παίζω VR μέσα στους διαδρόμους και χτυπάω κόσμο. Μόνος μου. Να περάσω χρόνο. Σώστε τον Σώστε τον gaming. Οπότε, ξέρεις, προσπαθούσα σε μια φάση κάπως κάπου, επειδή μου γίνεται μια κουβέντα. Υπάρχω και εγώ, ξέρεις, πετάγομαι από εδώ, ναι, και ναι, ναι, μια κουβέντα και εγώ εδώ. Και κάτι με κοιτάνε και με ρωτάνε και λέω, εδώ είμαστε, μου μιλήσανε. Με το που μιλάνε, επειδή μου πιάνουν την κουβέντα και δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Αν μου πιάσουν την κουβέντα, οκ, okay, ξέρεις. Ναι, και εγώ, δηλαδή, θέλω να επιβεβαιώσω, ρε παιδί μου, μπράβο, ότι δεν είμαι ενδιαφέρονται για. Ναι, αυτό. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, δεν ήταν η παρέα που λες, θα τους κάνω φίλους μέχρι τώρα, γιατί είναι αυτά τα άτομα που έχουν αυτές τις σχολίες που δεν τις μπορώ εγώ. Δηλαδή, κάθε μέρα πάμε για κλάμπινγκ και ου και πάμε και πάολα και γαβγάβ και ναι, τα οποία δεν τα αντέχω. Κοίτα, εγώ. Βγάλε την Πάολα. Γενικά το βγαίνω έξω για να δω κόσμο, μου φαίνεται και λίγο να περίεργο. Να και το ένα και ναι, το. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτού του στυλ. Ναι, ναι. Εκείνη ήταν και του άρεσε. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που ήταν επόμενη μέρα στη σχολή. Το οποίο είναι θετικό για τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς είμαστε για τον κόσμο. Apparently, ναι, δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ. Αυτοί οι YouTubers, ποια είναι η καθημερινή του ζωή και όλα αυτά τα ωραία. Τα... Τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τίποτα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι στο σπίτι τους και βλέπουν άλλους YouTubers. Ναι. Γενικά. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Ούτε καν αυτό. Απλά πηγαίνουμε και βλέπουμε πόσα σχόλια έχει ο ένας για να δούμε το engagement και μετά να δούμε πόσο χάλια είμαστε εμείς και δεν μας βλέπει κανένα. Πώς το κάνει αυτό. Πόσα λεπτά έχεις φάει από τη ζωή σου να κοιτάς άλλους YouTubers και να λες «Μα καλά αυτό γιατί το βλέπουνε». Παλιότερα πολλά. Ναι, και είμαι... Πλέον τα παράτησα. Ναι, και να σου πω κάτι. Και εγώ το πιάνω τον εαυτό μου να το κάνει αυτό το πράγμα και λέω «Γιατί είσαι μαλάκας ρε φίλε». Ας τον άνθρωπο να πετύχει ρε μαλάκα. Παλιότερα το έκανε σαν τους από το Muppet Show τους δύο γέρους. Ναι, ναι, ναι. Εγώ και Γιάννη, δεν ξέρει ο κόσμος να βλέπει. Τι είναι αυτά, πλέον είμαι σε φάση πάλι έτσι. Αυτό το λέω και για τα δικά μου τα βίντεο, δε. Ναι, δηλαδή βλέπω ποια βίντεο μου παίρνουν, ξέρω εγώ, προβολές και με δεν έχουν γούστο. Εγώ για πλάκα το έβγαλα. Εγώ για πλάκα το έβγαλα. Τα χαζά τα βλέπουνε.
Εν τω μεταξύ, τώρα θα φάω το απόλυτο hate στα σχόλια ότι σε διακόπτω, ότι δεν λέγεται ιστορία. Παιδιά, λέγεται, να το πούμε και αυτό. Παιδιά, λέγεται συζήτηση, λέμε μαλακίες. Είναι και θα υποθεί η ιστορία. Προσπαθούσα να καταφέρω τότε στο πανεπιστήμιο. Αυτό, εντάξει. Και τώρα Κώστα έχει την ευκαιρία να με διακόπτει κιόλα. Βεβαίως. Γιατί το YouTube μας γαμπέ. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία. Ωραία, όμορφα. Λοιπόν, είναι δεύτερη χρονιά Πανελλήνιες. Δίνεις δεύτερη χρονιά Πανελλήνιες, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και δεν μπορείς να κοινωνικοποιηθείς. Και μιλάς με κόσμο και είμαι και εγώ εδώ και αυτοί γουστάρουν τα κλαμπ. Ναι, και είναι σε φάση. Τέλεια. Και είναι τελείως άλλη νοοτροπία του πώς περνάνε καλά. Είναι ναι. Επόμενη μέρα. Όχι, και αυτό το αμάξι. Εγώ να με σφάσω και ποιο χαίρεστηκε. Εκείνοι όμως χαίρονται πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, καθόλου κοντά στο στυλ το δικό μου. Mm-hmm. Περνάνε οι μέρες, γενικά ξεσκυλάει αυτό που δεν είναι ότι απλά θα κάνουμε συνέχεια παρέα. Θα με ρωτάγανε, θα βγούμε θες να τις μέσα. Έχω κανονίσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνεις. Ναι, ναι, okay. Οπότε απλά το πέφτω όσο πιο γενικά μπορούσα mm-hmm. χωρίς να τους νιώθω να κανονίσουν άσχημα. Κάποιος κάπου μαύρη ώρα και στιγμή μαθαίνει mm-hmm. ότι ανεβάζω βίντεο. Εσένα σου ακούγεται τώρα αυτό, εντάξει, κλάν και ποιο σχέστηκε. Για μένα τότε, για το Στέλιο που ήταν full ντροπαλός με τα ναι. πάντα. Και το έμαθανε, εν πάση περιπτώσει, ναι. το YouTube. Ναι. Αρχίζει το πρώτο τέτοιο, ρε παιδί μου. Γιατί, γιατί το μάθανε τώρα. Ναι, αυτό. Ναι. Και αρχίζουν τώρα. Σελάρα! Και YouTube, ε! Και YouTube. Ναι, ναι, YouTube. Από μακριά τώρα αρχίζουν τώρα. Ε, κακός γαμός, έμαθα! Σε βρω εσένα. Σε βρω μετά το διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζει όλο αυτό γίνεται. Και το ένα και το άλλο. Και τότε ξέρεις, δεν νιώθω περήφανος για αυτά που ανεβάζω. Οπότε όλο αυτό αρχίζει και γίνεται. Ναι. Μια εγώ δεν θα τρύπα. Νιώσω ποτέ. Ένιωθα full άσχημα και ντροπή. Ναι, είναι ναι. πολύ. Δεν χρειαζόταν καν να συμβαίνει αυτό σε μένα τώρα. Ωραία, ναι. Παρ' όλα αυτά ήμουν ντροπαλός και επέλεξα να κάνω βίντεο. Παράδοξο, αλλά λογικό. Κοίτα, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι οι περισσότεροι λένε α, YouTubers είναι διάσημοι κλπ. Αλλά εν τέλει αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να μπορούν να εκφράσουν κάτι χωρίς να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος και να τους αγχώνει. Αυτό. Εμένα αυτό όμως τότε με άγχωνε πολύ. Ναι, ναι. Και όλο αυτό βέβαια που πέρναγα με βελτίωσε σαν άνθρωπο γενικά και στο πώς αντιμετώπιζα τα πράγματα. Όμως τότε ήταν πολύ δύσκολο αυτό και άρχισα τώρα να νιώθω πολύ άβολα. Πολύ ντροπή, ρε, από παντού. Ξέρεις, ναι. ένιωθα κεφάλια να με κοιτάνε και να με κρίνουν και να λένε Σελάρα, YouTube. Κακός χαμός. Σε ξέρω. Κακός χαμός. Να βγαίνουν τέτοιοι ωραίοι creepers από το Minecraft. Κακός χαμός, ε. Κακός χαμός. Όλα κακός χαμός. Και συνεχιζόταν αυτό για αρκετές μέρες. Έχει αρχίσει να γίνεται αυτό να μαζεύεται σε μένα πάρα πολύ. Περνάει ο καιρός, λέω κάποια στιγμή θα σταματήσει το πούλι. Πώς θα να πούνε πια, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Μια μέρα, γιατί πάντα πρέπει να έρθει αυτή η μέρα, ρε παιδί μου. Ώσπου μία μέρα. Ώσπου μία μέρα μπαίνουμε αίθουσα, ξέρεις, χαλαρά εγώ εδώ πέρα, κάπου αυτή σκορπίζανε. Σκορπασμένη. Μιλάω γενικά ελληνικά πάρα πολλά. Σκορπισμένη. Σκορπασμένη. Σκορπασμένη στα χωριά. Από εδώ και από εκεί. Το YouTube με είναι το νέο Fibercam από αυτό το YouTube. Ναι, ναι, ναι. Fibercam, το YouTube με γαμάει. Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει υποθεί τίποτα. Ούτε ναι. ξέρει ένα μικρό σκάκο. Ακόμα φασαρία δεν έχει μπει ο καθηγητής μέσα. Σιγά σιγά μπαίνει ο καθηγητής. Mm-hmm. Αρχίζει να γίνεται πιο ήσυχα στην τάξη. Σιγά σιγά κάθονται όλοι κάτω. Πάει να ξεκινήσει το μάθημα και βλέπω έναν ο οποίος ακόμα είναι όρθιος. Εγγραφή όλοι στο YouTube, κακός χαμός! Ο τελάλης της σχολής. Εγώ. Ντροπή. Εκεί. Ντροπή να ανοίξει γίνα με καταπιεί, ναι. γιατί ήταν με το που είχε αρχίσει να γίνεται ησυχία. Δεν ήταν ότι ξέρει απλά μιλάγανε και μαλακιζόταν. Αρχίζει να γίνεται ησυχία. Ο καθηγητής πάει να ετοιμαστεί, τον κοιτάει. Τον κοιτάω κι εγώ. Μισός Στέλιος είναι θέλω να σε βρω και να σου σπάσω τη μούρη, να μην σε ξανααναγνωρίσει ποτέ κανείς. Και όλος μισός θέλω να φύγω 10%. 10% και να σου σπάσω τα δόντια και μετά 10%. Ενώ είχα τόσα νεύρα και ήθελα να τον πιω εκείνη τη στιγμή να τον βρίσω. Απ' την άλλη δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είχα κοκαλώσει. Οπότε απλά το ακούω και απλά όλη την ώρα επί 5 λεπτά συνεχόμενα το κοίταγα έτσι. Καθηγητής, ακούει κάτι, δεν καταλαβαίνει τι, λέει «Ησυχία!» «Χως, δεν άκουσε τίποτα». Κάθεται κάτω. Που λέτε, παιδιά, είδα χθες στο YouTube τον κακό χαμό. Καλό τυπάκι, δεν βλέπει κάτι παιδικά. Περνάνε αυτή η ώρα, αυτό τώρα με είχε καταλάβει πως τον κοιτάω έτσι, αυτό που το είπε, που το φώναξε, που τον κοίταγα περίεργα όλη την ώρα. Ναι. Και λέει τώρα θα με σπάσει το ξύλο. Ναι. Επειδή ήμουν αυτό που σου έλεγα μισό, θέλω να το φώναξω ναι, ναι, μισό ντροπή, ναι, ναι. απλά τον κοίταγα επίμονα για όλη την υπόλοιπη διάρκεια και τη ημέρα και τη εβδομάδα και του μήνα και απλά δεν του ξαναμίλαγα. Δηλαδή με πιάνε κουβέντα και με σπάσει. Ναι, για τώρα. Και συνέχισα τη ζωή μου συνέχεια έτσι. Για τώρα. Ναι. Σταμάτησα απλά κάπως έτσι, μέχρι που ρε παιδί μου, ξέρεις, μου μιλάγανε μετά από χρόνο, πέρναγε ο καιρός που είχαν ανέβει κιόλας και ένιωθα πολύ καλύτερα και με αυτά που ανέβαζα και τα λοιπά. Και μου λένε Στελάρα, δηλαδή ανέβαζε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και περνάς καλά τώρα, ε. Ναι, 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 ναι. Η μόνη φορά που αναφέρθηκε το όνομά μου και το κομμάτι YouTube σε μάθημα είναι ξεκινάω να παρουσιάσω μια εργασία στη σχολή. Μάθημα σενάριου. Πρέπει να γράψουμε, ρε παιδί μου, ένα σενάριο. Όλοι παρουσιάζουμε τα σενάρια. Ουσιαστικά μας μαθαίνει πώς να πιτσάρουμε την ιδέα μας σε παραγωγούς. Okay. Οπότε λέμε την ιδέα μας τα πολύ γρήγορα, τι είναι αυτό κλπ. Κάποια στιγμή ήταν εκείνη η εποχή που έβγαλα το βίντεο με το τρολάρουμε την TV. Που ωραία. Κάναμε το fake ναι, βίντεο ναι, ναι, με τη γιαγιά ναι, ναι. που έπαιξε στον αντένα κλπ. Mm-hmm, και, mm-hmm. και το συζητάω με έναν συμφοιτητή μου και είναι ο καθηγητής δίπλα και το ακούει στο διάλειμμα. Oh. Και όταν
βάζουν με μέσα, πάω να πιτσάρω, να ανεβαίνω, ωραία, είναι 80 άτομα από κάτω. Και η φάση είναι, ρε παιδί μου, ότι εγώ λέω, οκ, okay, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι υπόλοιποι συμφοιτητές, να ξεκινήσουμε το μάθημα κλπ. Λοιπόν, και μου λέει ο καθηγητής, ο καθηγητής μας είναι αυτός που έχει γράψει 10 εντολή. Ωραία, έχω έτσι για να. Okay, just okay, for reference. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ mm-hmm. αυτό. Είναι λίγο τρομακτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μου κάνει. Κώστα, δουλεύει στην τηλεόραση. Του εξηγώ, ρε παιδί μου, ότι είμαστε με τη γιαγιά μου στο Star και αυτό και εκείνο. Ναι, γάμισε το σενάριο, για πες μου γι' αυτό. Και sub for sub, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και το εξηγώ, ρε παιδί μου, ότι κάναμε αυτά τα βιντεάκια στο YouTube. Ξέρεις, δεν ξέρει. Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Και κάναμε αυτό το βίντεο με τον Μπάου και λέει, α, το έχω δει αυτό. Το έδειχνε το Sport FM. Ναι, ναι, ναι. Και το είχα δει. Φασούλα, η γιαγιά. Έτσι, έτσι, έτσι μιλάει ο καθηγητής. Ναι, 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 ναι. Φασούλα, η γιαγιά. Ο τύπος αυτός έχει σκάσει τη σχολή. Εγώ, εντωμεταξύ, έχω πάρει τα μαθήματά του πάρα πολλές φορές. Γιατί εγώ θέλω να. Επειδή ασχολούμαι με το σενάριο, παιδί μου, θέλω να δουλεύω πάρα πολύ. Οπότε έχω πάει τρεις φορές σε ένα μάθημα, ξέρω εγώ, να το δώσω κλπ. Μάλλον στο κεφάλι του θεωρεί ότι είμαι ένας τύπος που απλά δεν πατάει ποτέ. Ξέρεις, και είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και ήθελα απλά εκείνη τη στιγμή, ναι, ξέρεις, αυτό... να σε κάνει. Έχει συμβεί το εξής. Έχω ρωτήσει κάτι σε ένα μάθημα και μου λέει την ατάκα, Κώστα, πολύ γρήγορα τα παίρνεις. Σε φάση ειρωνικά, ότι είμαι πάρα πολύ. Και λέω, όχι, δεν τα παίρνω γρήγορα. Λέει, να πας στη σχολή κινηματογράφου, να μάθεις τίποτα. Τέτοιο roast. Τέτοιο roast, ρε παιδί μου, μέσα σε. Το οποίο δεν. Το οποίο δεν είναι κακό. Ναι, okay, αλλά αυτό, απλά το, απλά οποίος... ξέρω εγώ, είναι αυτός ο άνθρωπος. Okay. Ναι, ναι, ναι. Είναι άσχημο. Μου κάνει αυτό. Αντικειμενικά είναι άσχημο. Άσχημο είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το context ναι, ναι, ναι. γύρω από αυτόν τον καθηγητή. Βγαίνει, ρε παιδί μου, λέει, α, το έχω δει αυτό, ρε παιδί μου, εσύ το έκανες. Λέω, ναι, είμαι και μέσα στο βίντεο. Άμα δείτε, είμαι πίσω από τη γιαγιά και είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν σε πρόσεξα. Λέει, φάσου λέει γιαγιά, ξέρω. Και για πες μας. Κώστα, τι είναι αυτό το που κάνεις. Εξηγώ όλο το κομμάτι YouTube, είναι αυτό, είμαι στο Star, κάνουμε αυτό, παράλληλα στο YouTube κάνω εκείνο. Έχετε δει εσείς παιδιά στην τάξη, ρε παιδί μου, καθόλου τον Κώστα. Σηκώνει χέρι από την τάξη, ξέρω εγώ, από τα 80 άτομα τα 60. ότι έχουν δει, ξέρω εγώ, τα βίντεο. Okay. Και αυτός, εγώ πιστεύω εκεί από το δευτερόλεπτο που έβλεπα τη φάση του, ότι πάλευε με τον εαυτό του ότι ήθελε να μου την πει. Ήθελε να σηκώσει, ξέρω εγώ, ή ένας ή κανένα άτομο το χέρι. Εγώ, ναι, ένας, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπόρεσε. Δεν του βγήκε, ας πούμε, το όλο concept. Οπότε εγώ καταλήγω να θέλω να πω για την εργασία μου να με αναγκάζει να κάνω για κάποιο λόγο flex ότι δουλεύω στο Star. Μα δεν είμαι εδώ για αυτό το. Δεν είναι... Και μετά πετάει και ένα να βλέπετε και τη βγάζει η σχολή μας, ξέρω εγώ, κάνει για να... Ήταν το 180 που το τώρα όλα θα πάρουμε το μέρος μου. Εγώ τον έβγαλα. Ναι, εγώ τον έβγαλα. Και μου λέει και για πες μας και την ιδέα σου, ξέρω εγώ. Λέω την ιδέα μου, τελειώνει η ιδέα μου. Ψιλομαλακία είναι. Το είπε έτσι. Έτσι μιλάει γενικά, ναι, ρε παιδί μου. Okay, το είπε μιλάει, έτσι όμως. Μιλάει πιάτσα το οποίο δεν τον κρίνω αρνητικά σε καμία περίπτωση. Ίσως είναι από τους πιο καλούς καθηγητές που έχουμε από άποψη ότι σου λέει πώς είναι η πιάτσα, πώς είναι η πραγματικότητα. Okay, κατάλαβα. Σου μαθαίνει την δουλειά, ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι, δεν, ναι. Δεν σου κάνει αυτά τα intellectual μαθήματα πανεπιστήμιου. Ναι. Σου μαθαίνει τη δουλειά. Ψιλομαλακίου είναι, αλλά δουλεύεται. Καταλήγει με ένα mediocre, ξέρω εγώ, σχολιασμό του τέτοιου. Του λέω, ας πούμε, τι να αλλάξω από αυτά που έγραψα, ας πούμε, μου λέει. Ένα, δύο, τρία πράγματα να αλλάξει. Αυτά. Αλλά γενικά λέει, συνέχισε με αυτό που κάνεις, ξέρω εγώ, μου λέει αυτό. Για να δούμε, λέει, τουλάχιστον άμα δεν πάει καλά η σχολή, ξέρω εγώ, να γίνει τέτοιο. Άλλος, στην περίπτωση αυτή θα νιώθε full ντροπή. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι να νιώσω με αυτό. Γιατί ήταν. Εγώ είμαι μπερδεμένος. Ένα passive aggressive πράγμα που είναι σε φάση τώρα. Αυτός που θέλει να μου την πει. Ναι, θέλει να με βοηθήσει. Θέλει να με βοηθήσει. Τον, ήθελε και τα δύο ναι. και το πέτυχε. Ναι, και... και καταλήγει κάπως έτσι. Και του λέω δηλαδή τώρα, επειδή με μπερδεύει. Με διώχνετε. Εγώ αυτό που κάνω στο YouTube είναι καλό, δηλαδή. Μου λέει ναι. Μάθημα το δικό σας είναι καλό. Και αυτό καλό είναι, ξέρω εγώ. Άρα εγώ. Εγώ να κάτσω. Άρα εγώ. Να συνεχίσω. Κάνω ό,τι θες βασικά. Δεν είμαι εγώ να σου πω πολύ. Εγώ ξεκίνησα το μόνο ντροπή που λες πριν κάποιους μήνες. Φοβάμαι να πάω στη σχολή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καθηγητής. Ελέγχει που και που τι ανεβάζω. Αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή θα πάω σε ένα εξάμηνο, σε ένα τέτοιο. Μπορεί να μπω μέσα στο μάθημα και ο καθηγητής να μου πει: «Ει, τι γίνεται, εσύ δεν είσαι που τον έπαιζες μέσα στη σκηνή?» Καλά, παιδιά, να πάτε να κάνετε subscribe. Και ήθελα να καταλήξω ότι εσύ είχες έναν συμφοιτητή που σε έκανε να νιώσεις άσχημα. Εμένα αυτός ο συμφοιτητής είναι ο καθηγητής. Αυτό είναι το πρόβλημα με το YouTube. Ότι αναγκάζεσαι μετά από κάποια φάση φτάνεις στο σημείο που λες: «Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω απλά να μοιραστώ πράγματα». Πολλοί το κάνουν, ρε παιδί μου. Κάποιοι δεν το κάνουν, κάποιοι όχι. Ρε. Αλλά ξέρεις. Να μοιραστώ, ρε παιδί μου. Σε κάποιους βγαίνει αυτό, ναι.
Απλά το πρόβλημα είναι ότι μετά αυτό το πράγμα μένει. Μπορεί κάποιος να το δει, ναι. Θα το δει και αυτή τη στιγμή όταν θα γνωρίζεις κόσμο. Ναι, ακριβώς. Από εκεί που σε άλλη περίπτωση θα έλεγε ο άλλος, εσύ τι, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, τι κάνεις εδώ κλπ. Τώρα, όχι απλά ξέρει. Το ξέρω αυτό. Ναι, yeah, λοιπόν. Αν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου, είναι ότι το YouTube μας γαμάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Ήτανε και με τον Γιάννη, ρε παιδί μου, το συζητούσαμε. Εσείς λέτε ευχαριστώ και σας κάλεσα σε ένα podcast, ρε παιδί μου, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ περίεργο να σας φέρνω στο podcast, γιατί σας έχω γνωρίσει μέσα από τα βίντεο. Κατάλαβα. Ναι, 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 ναι. Και οπότε σας έχω γνωρίσει πρώτα από τη δουλειά σας. Οπότε για πάντα για μένα, πρώτα είσαι ο κακός χαμός και μετά ο Στέλιος. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν φεύγει. Okay, δεν φεύγει ποτέ αυτό. Τυχαίνει, ρε παιδί μου. Ναι, οπότε πάντα έχω αυτό το άγχος του. Τώρα θα το φέρω, ρε παιδί μου. Okay, ναι, θα πει μάλλον, αλλά να είναι ωραίο, να ρε παιδί μου, το... Να είναι ωραίο το επεισόδιο. Δηλαδή, έχω αυτό τόσο πολύ αυτό το άγχος. Να περάσουμε έτσι ωραία. Είναι αυτό της γιαγιάς που φτιάχνει. Ναι, ναι, κουλουράκια τα φρέσκα. Θέλετε να σας φέρουμε κάτι. Αυτό. Αντίστοιχα, σκέψω όμως ότι και εγώ είχα το άγχος ότι. Πω, δεν έχω ιστορία. Και καθόμουν και λέω, τι έγινε τώρα. Ναι, γενικά αυτό συμβαίνει στους καλεσμένους. Όλοι το ίδιο μέχρι λένε. Που, όλοι, όμως, ναι, μέχρι που έρχεστε. Μια ιστορία, και... την οποία ναι. θα θάψει βαθιά και κατάλαβε γιατί. Ναι, αυτό. Έτσι λειτουργεί η ντροπή γενικά. Αυτό. Για όσους θέλετε να στέλνετε προτάσεις για ιστορίες, γιατί όπως είδατε το σημερινό επεισόδιο για άλλη μια φορά ήταν μέσω των δικών σας προτάσεων, πάτε στο Instagram του Κουτού που θα βρίσκεται στην οθόνη, όπως και στο Instagram του Στέλιου, κάντε follow και στα δύο και φυσικά μπορείτε να στέλνετε εκεί πέρα τις προτάσεις, όχι στο Στέλιου, κρίμα, δεν είναι δικό το podcast. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, όπως κλασικά είναι στο YouTube, στις 11 στο Spotify, πάντα έχει μια ώρα διαφορά. Επίσης, άμα σας αρέσουν τόσο πολύ αυτά τα βιντεάκια, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε επιτέλους λειτουργεί το καμπανάκι, οπότε μπορείτε να το πατήσετε και να σας έρχεται και μια ειδοποίηση. Subscribe και τα σχετικά, αν για κάποιο λόγο δεν είχατε πατήσει ήδη subscribe, κάντε like γιατί με βοηθάει. Όχι, εντάξει. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο μόνο ντροπή. Γεια σας! Adieu.